είχε κερδίσει 17 χρόνια. Και αν αυτή η εμφαντική νίκη και το τελικό 3-0 δίνει στον ΠΑΟΚ μια άλλη ψυχολογία και έναν άλλο αέρα εν ώψη του τελικού κυπέλλου. Here and also if this victory that is with high score gives psychology to the team for the following final. But first of all, I want to mention one very clear aspect today. Πρώτα απ' όλα θέλω να σημειώσω κάτι πολύ ξεκάθαρο για σήμερα. That PAOK has 67 points and the best difference goals. Ο PAOK έχει 67 πόντους και τη μεγαλύτερη διαφορά γκολ. Has one game less played against Olympiakos. Έχει ένα παιχνίδι περιμένω λιγότερο από τον Ολυμπιακό. And the second team of this league is with 64 points. Και η δεύτερη ομάδα αυτού του αθλήματος έχει 64 βαθμούς. This is the reality. This is the reality of the pitch. This is the work of the pitch. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα του γηπέδου και η δουλειά του γηπέδου. We are proud from our work. We are proud for what we have done until now. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας, είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. We continue to respect football and we continue to give everything inside of the pitch during trainings and during the games. Συνεχίζουμε να σεβόμαστε το ποδόσφαιρο και να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τόσο στις προπονήσεις όσο και στο γήπεδο. It was a huge, ugly, negative story. A huge strategy to make PAOK not to be champions this year. Ήταν μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη στρατηγική, η οποία εξελίχθηκε για να μην στεφτεί ο PAOK αυτή τη χρονιά. Strategy in which were involved two big clubs from Athens and the commissions. Στρατηγική στην οποία ενεπλάτησαν δύο μεγάλες ομάδες της Αθήνας και οι επιτροπές. This is the reality that was in on the pitch, the inside of the pitch this year. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία υπήρξε μέσα στο γήπεδο αυτή τη χρονιά. Then for me this is the most important. Not that today is the highest result or the other aspect. Is this the most important thing that we are living in this moment? Me, my staff, the players and probably the people around us. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό γεγονός και όχι η νίκη με αυτό το εύρος. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που πετύχαμε εγώ, το προσωπικό μου, οι παίχτες και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας. Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε καλά στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν τόσο καθοριστικό το γεγονός ότι προηγήθηκε και τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που συνήθως βλέπουμε. It's a true story that PAOK didn't start well this half. We managed to take the lead in the score, and what changed in the second half, and PAOK brought the good self that we had in all the games until now. First of all, I need to say again, even if it's a lost game for the coach of Panathinaikos Ioannidis, which I have to point out that he's one of the best coaches in Greece. Ξανά θα πρέπει να μιλήσω ακόμα και αν είναι ένα χαμένο παιχνίδι για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Ζουνίδη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ένας από τους καλύτερους στην Ελλάδα. And in the first half, Panathinaikos played better than us, with more aggressivity. Στο πρώτο μήνυμα ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από εμάς, έχοντας μεγαλύτερη επιθετικότητα. We are lucky. Because at the end of the first half was 1-0 the result for us. Είμαστε τυχεροί λόγω του γεγονότος ότι το αποτέλεσμα ήταν 1-0 υπέρ μας στο πρώτο μήχρονο. But the second half was one in which we came back with totally different attitude, different way of playing and interpreting the game, with a huge will to finish the game with a very important victory, as I said before. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να μπούμε με αναγμένη στάση, προσπαθώντας να αξιολογήσουμε λίγο διαφορετικά τις καταστάσεις και πετύχοντας μια πολύ σημαντική νίκη, όπως σας εξήγησα πριν για μας. And at the end, we took a victory, we got a victory which we deserve, we totally deserve. Και στο τέλος μπορώ να πω ότι με βάση την εικόνα πήραμε μια νίκη την οποία αξίζαμε απόλυτα. Αν τον προβληματίζει το γεγονός ότι η ομάδα που είχε θέματα μεσοαμυντικά δεν μπορούσε να κυριαρχήσει στην Εσεράνη και έφτανε ο Παναθηναϊκός με μεγάλη ευκολία από το 25 έως το 45 στην περιοχή του Πασχαλάκη εν ώψη και του παιχνιδιού με τον εξωτερικό. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα και εκείνο το παιχνίδι στο τελικό του κυπέλλου ο ΠΑΟΚ δεν δώσει επίσης στην Αθήνα. Is this a fact, is it a fact that worries you that from 25 until 45 minutes Panathinaikos entered very easy in our box and also we weren't the strongest persons in the field in the middle line and it seems
We give the game in Athens in some days, but it's also very important. Does this worry you, the fact that we lost the middle and they came very easy? Guys, today we were stronger than our opponents, because it's not easy to pass the situation that we passed, to be first working and fighting, to be down because of commission and because of fucking strategy, to come again first and again to put you down and to understand that officially the people from Athens wanted the title to go not to PAOK. We show today a huge power, a huge psychological power. I am happy for this, not for other aspects. We won the games 3-0. The other aspect, there are two teams that play a good football. We can be under pressure. Important is that we knew very well to react and to deal with this pressure. Ήμασταν πολύ νωρίς πριν την μπάλα μας σήμερα. Σκεφτόμαστε το τι έχουμε περάσει, ξεπερνώντας μια στρατηγική η οποία μας έφερε από πρώτους δεύτερους, ξανά μια επιτροπή που μας στέλνει σε κάποια πράγματα. Σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσεις δύο ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Καταφέραμε να τα απεξέλθουμε και να δείξουμε κάποια πράγματα και να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή όταν πιεστήκαμε και πήγαμε πολύ πιο δυνατή από αυτό με μια νίκη που αξίζει. Coach, η ομάδα τελειώνει την πρωτάθλημα με 8 νίκες μακριά του Τούμπα. Όπως και πέρσι, σημαντικό αριθμό. Δεν έχει χάσει βαθμό στην έδρα τη, παρότι ήταν 10 μάτς χωρίς κόσμο. Έχει να χάσει από την Τρίπολη, από τα Πηγάδια μέχρι τώρα, έχει χάσει μόνο στην Τρίπολη. Ένα μήνυμα στον κόσμο εν ώψη του μάτς με την Ρωδανιά, που επιτέλους ο Τούμπα θα είναι και πάλι ανοιχτή. Eight away victories, and that is also what happened last year. Δεύτερος νόμος. Ten games in Tumba without a defeat, without losing points. Also a series, the last defeat that the team had was in Tripoli, and before Tripoli was the game that we lost points before Xanthi, a long series of good games and victories. If you want to pass a message to the fans that will be again with us in the game with Platanias, and this. It is very important for us to be all together in this last game, to, let's say, say goodbye from this fantastic year. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη του κόσμου στο τελευταίο μας παιχνίδι, να είμαστε όλοι μαζί, να πούμε σε εισαγωγικά αδείο σε αυτή την πολύ φανταστική χρονιά για μας. Because they must feel that they were champions this year. Γιατί πρέπει να αισθανθούν ότι ήταν πρωταθλητές αυτή τη χρονιά. And to prepare the game that will be the last of the season. Και να προετοιμάσουμε και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν μας. We know we want them to be close to us in this last game. Θέλουμε να είναι πάρα πολύ, θέλουμε να είναι κοντά μας πάρα πολύ σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι. Close means to come at the stadium. Και κοντά μας εννοούμε να έρθουν στο γήπεδο. Κάνει ο coach και είπε ότι είναι πολύ περήφανο για τους παίκτες του για το γεγονός ότι κατάφεραν να κερδίσουν όλα αυτά που έχει προηγηθεί. Θέλω να το ρωτήσω, πηγαίνοντας στον τελικό, όλα αυτά θα παραμένουν στο μυαλό του. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό ο Πάο και να μην θολώσει αγωνιστικά πάντα έτσι σε ένα μάτς του Κρήτου Τύπου. You said that we are very proud for the players and what they have achieved with all this situation. We are going to a final. And the thing is that all these things will be a little fresh to the minds of the players. What would you say and what you would you do in order to avoid any fake things in the performance thing? Okay, probably each player of our team and every person of our club has in the mind the final. Ο καθένας έχει στο μυαλό του ενδεχομένως από τους παίκτες και τους ανθρώπους της ομάδας το τελικό. But let's have balance and to prepare on the perfect way this game, which will be in after 2 weeks. Αλλά σε έχουμε ισορροπία και σε ετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι σε δύο εβδομάδες όσο καλύτερα μπορούμε. We have the obligation first of all to finish with a victory this league in Tumba against Platanias and to make our people to enjoy this game and to be happy. Έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε πριν από αυτό την Κυριακή στην Τούμπα του Πλατανιά, να κάνουμε τους ανθρώπους μας περήφανους και χαρούμενους. And after we'll prepare the final. Και μετά θα προετοιμάσουμε το τελικό. But until this moment is this last game. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή έχουμε αυτό το τελευταίο παιχνίδι με τον Πλατανιά.